Egan, ya kasih bromo. Den Glorizo. Έχασε το δρόμο. Ένα αεροπλάνο. Καλησπέρα, friends. Τι κάνετε, πώς είστε, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Εγώ είμαι καλά, δόξα τω Θεώ. Και σήμερα θα πάμε να πάρουμε τον αδερφό από τη Μόσχα. Θα κάνει ένα μικρό spoil σε ένα live πριν λίγες μέρες. Ωραία, λοιπόν, σήμερα καταφέρνει ο αδερφός. Και πάμε λοιπόν να το πάρουμε τα υπόλοιπα παιδιά, τα αδέρφια μας, τους Μπράταν. Και πάμε να το δούμε. Ο Μπράταν, σας είχα πει και πριν λίγες μέρες ότι έρχεται ένας σύντροφός μας από Μόσχα. Ένας Μπράτβακητος. Οπότε θα πρέπει να πάμε να τον πάρουμε από το αεροδρόμιο, καταλαβαίνετε εσείς. Ναι. Πάμε να του δείξουμε ποιοι είμαστε εμείς, οι Brotherhood. Ναι. Με πήρε τηλέφωνο πριν μία ώρα. Ήταν λίγο έξω από την πόλη και λέει ότι προσγειώνεται σε λίγο. Οπότε νομίζω ήρθε η ώρα να εμείς να πάμε στο αεροδρόμιο σιγά σιγά να τον παραλάβουμε. Εντάξει, Μπράταν. Τέλεια. Ωραία. Θέλω να πάρετε και μια καλή βότκα μαζί να του δώσουμε για καλό όρισμα. Από αυτές που έχουμε κάτω στο κελάρι. Okay. Ωραία. Πάμε να... Τι έγινε, έχασε τον δρόμο. Δεν γνωρίζω. Έχασε τον δρόμο. Ένα αεροπλάνο. Κάτι βλέπω, όπα, ήρθανε. Ήρθανε, αφεντικό. Ήρθανε. Επιτέλους. Πόσα χρόνια έχω να δω αυτό το μπράτ. Ωραία, πόσα λεφτά παίζει να έχει αυτός boss με πριβέ χρυσό αεροπλάνο. Έτσι, έτσι είναι αυτά. Είμαστε τυχεροί που τον έχουμε στην. Θα βγάλουμε και μαζί πολλά χρήματα, να ξέρετε. Ωραία, ωραία. Ω, Μπράταν, πριβιέτ! Πριβιέτ, Μπράτ. Κακ δειλά! Χαρασό, Μπράτ. Μπράβο, Μπράταν, μπράβο. Πώς είσαι, σύντροφέ μου, πώς είσαι? Όλα καλά, σύντροφε. Πώς ήταν η πτήση σου εδώ μετά, ήταν καλός ο πιλότος ή να τον καθαρίσουμε? Πάρα πολύ καλός ο πιλότος.
Δεν έχω ξανασυναντήσει τέτοιο πιλότο. Μπράβο, πιλότο, μπράβο. Εδώ πέρα. Το καλό που σου θέλω, μπράβο. Δείξατε, ναι. Έλα, σύντροφοι. Έλα να έρθει ένα παλικάρι εδώ να πάρει τη βαλίτσα εδώ του συντρόφου μας. Έρχομαι εγώ αφεντικό. Έλα, έλα εσύ, Αλεξάνδερ. Λοιπόν, Σάσα, θα φέρω εγώ ένα παλικάρι από τα δικό μου τσιράκια μου. Πάρει τη βαλίτσα σου. Να χρειάζεται να κουβαλάς κάτι. Σύντροφε, ευχαριστώ. Είσαι κουρασμένος και από το ταξίδι από τη Μόσχα. Είναι τόσες ώρες ταξίδι, καταλαβαίνεις. Καταλαβαίνω, καταλαβαίνω. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σου, μικρέ. Πριβιέτ. Εδώ είναι ο πολλά χρόνια φίλος μου, ο Σάσα Μπόξιοβ. Από εδώ είναι ο μικρός Αλεξάνδερ. Μάλιστα. Χάρηκα, Αλεξάνδερ. Χάρηκα. Ήμουνα χρόνια στη Ελλάδα. Έχω ξεχάσει λίγο ρώσικη προφορά. Ελπίζω να την ξαναβρούμε μαζί εδώ πέρα. Ντα. Και εμείς και πολύ καθαρά ελληνικά μιλάμε. Αλλά εντάξει, δεν ξεχνάμε και τη Mother Russia. Έχω και άλλη μία εδώ. Να την αφήσω εδώ. Θα πάρουμε καινούργια από εδώ. Άμα είναι άδεια, άστε να ναι. Πάρε εδώ ο πιλότος μας. Βεβαίως. Την άφησα εδώ, είχα κάτι ρουχαλάκια, εντάξει. Τα σημαντικά είναι εδώ πέρα μπροστά. Εντάξει. Κάτσε να δώσουμε και έναν tip στον πιλότο. Για πες μου... Δεν χρειάζεται, δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται, όπως σου λέω εγώ. Σύντροφε, χρειάζεται. Λοιπόν, έχω το κινητό μου εγώ στο αμάξι. Πες μου λίγο το... Το IBAN σου και το κανονίσουμε. Το IBAN μου είναι 41. Ωραία, ωραία. Έγινε, σε ευχαριστούμε που έφερες ο σύντροφό μας. Πείτε μου και ένα ταχυδρομικό κώδικα να σας φέρω τα πράγματα. Φυσικά, φυσικά. Είναι στο 557. Τέλεια, τέλεια. Θα στείλουμε ωραία. Ένα παιδί της εταιρείας. Ωραία, ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε για την προτίμηση. Σαν να πείτε λίγο την εταιρεία. Καλή συνέχεια. Notorious Airlines. Μάλιστα. Ωραία, ωραία. Έχω ακούσει ότι είναι καλή εταιρεία. Δεν είναι έχω πετάξει ακόμα βέβαια. Και μπορώ να πω ότι ήταν πολύ ασφαλή η πτήση. Πολύ ωραία. Τον κεράσαμε και βότκα. Είχαμε και βότκα, ναι. Μέσα. Τέλεια, τέλεια. Δεν ήπια βέβαια λόγω του. Όχι, λόγω τη πτήση. Καλώς, Μπράταν, σπασίμπα. Σπασίμπα. Τα σβεντάνια, τα σβεντάνια. Σπασίμπα, σπασίμπα. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Γεια σας, πάμε, Σάσα, πάμε. Έλα να δεις τι σου έχω φέρει. Σε πάρει, έλα το. Αφεντικό, νομίζω έχουμε και τα ρούχα του στο λιμουζίνο. Θα το δώσουμε και τα ρούχα όταν τα βάλει τώρα, ναι. Ρε σύντροφοι, τι έχεις φτιάξει εδώ. Μπράταν. Καλώς όρισες εδώ τον. Καλώς όρισες εδώ τον φίλο μου, τον Σάσα Unboxiov. Σάσα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Σάσα, να σου δώσω ένα δώρο. Καλώς ορίσματος. Βότκα. Είναι από την καλή. Είναι από τη δική μας, έχουμε εμείς στο κελάρι κάτω. Στο κελάρι κάτω στη βίλα έχουμε τα πάντα. Έξω από Ρωσία έχω μάθει είναι βενζίνα, οπότε δεν πιστεύω να είναι τέτοιο. Όχι, είναι όχι, καλύτερο, είναι στο Λίχνα. Λοιπόν, πάμε λίγο να σου δώσει τα ρούχα εδώ ο Άλεξ. Θα τη βάλω στο σπίτι, χρειάζεται και ποτήρι μάλλον. Ναι, ναι. Μικρέ, δώσε λίγο τα ρούχα του Σάσα. Τα φέρνω, τα φέρνω. Ωραία, να πάω στο προπαγκάζ. Στο προπαγκάζ, εκεί τα έχει, ναι. Ωραία, ωραία. Νάτος, καλορίζικος, έγιος, ναι. Πολύ άνετα, πολύ άνετα και τα δερμάτινα μου αρέσουν για μένα. Πολύ ωραία. Γνωρίζεις, σύντροφε. Εννοείται, σύντροφε. Λοιπόν. Να βγάλω λίγο την τραγιάσκα μόνο. Λοιπόν, παιδάκια, μπαίνετε στα αμάξια και φεύγουμε. Πάμε στη βίλα. Τι έχει και βίλα, μισό λεπτό, μισό λεπτό. Τι νόμιζες, σύντροφε. Μισό λεπτό, μην πείτε. Δεν μπαίνουμε, δεν μπαίνουμε. Πω, αμαξάρες. Αυτά είναι, αυτά είναι. Αυτά είναι εδώ τα αμάξια της... Πού πήγες διακοπές εσύ ρε Βλάτη και έχεις μαυρίσει. Εγώ ήμουνα Ibiza. Ibiza. Yes. Oh. Ibiza εκεί είχα καθόμουν και έπινα κοκτέιλς και με κάτι μωράκια. Αυτά είναι καλά. Είχε αυτά κάτι είναι... δικές μας εκεί, Ρούσκι. Και ξέρεις, κάναμε και... αυτά τα δικά μας τα ξέρω. Κάναμε και είναι, τέτοια, είναι, ξέρεις. Είναι. Οπότε, εντάξει, ξεχάστηκα στον ήλιο λίγο, βλέπεις, έχω πάρει λίγο χρωματάκι. Έχεις ξεχαστεί λίγο εδώ.
Εντάξει, Ρώσο δεν με κάνεις πλέον, αλλά... Δεν σε κάνω, όχι. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα γίνεται. Εγώ είμαι Γνήσιος. Έτσι, έτσι. Εδώ στη γενιάδα, πώς την περιποίησε, βάζεις λάδι? Είναι λαδάκι ειδικό που το φτιάνω εγώ. Α, κατάλαβα. Θα χρειαστώ λίγο για την κοτσίδα μου, γιατί έχεις και χάνω μαλλιά από ό,τι βλέπεις. Είχα κι εγώ, αλλά δεν με βόλευε η συντραγιάσκα. Με ενοχλούσε ο κότσος. Εντάξει, πάμε μέσα να πάμε και προς τη βίλα λίγο να σου δείξουμε τα κατατόπια. Τι είναι αυτό το μάξι εδώ, φίλε. Εκπληκτικό, έτσι. Για σένα τα καλύτερα. Μετά από σένα. Υποδοχή μου και μόνο. Φυσικά. Τι είναι, Bentley. Rolls Royce. Το έχω παραγγείλει από Μεγάλη Βρετανία. Ωι, αυτά είναι. Πάνω στο Manchester έγινε το φτιάξιμο. Ναι. Ναι, και την έχω παραγγείλει πριν κάνα μήνα, έφτασε πριν καμία εβδομάδα. Αυτά. Είναι ειδική παραγγελία. Εδώ αν δεις, έχεις καλυσμένα και τα αρχικά μου εδώ, άμα δεις κάτω. Εδώ να το, δίπλα στη ρόδα. Αυτό εδώ κάτω, ε. Ναι, δίπλα στο R το σήμα, δηλαδή από κάτω γράφει VD. Α, το δικό σου όνομα. Αυτό το έχουμε, ξέρεις, για να πηγαίνουμε σε συναντήσεις και τέτοια, καταλαβαίνεις. Πες μου γενικά πώς είναι τα πράγματα πάνω στην πατρίδα. Πολύ δύσκολα, Βλάτ. Τα ξέρεις και εσύ, γι' αυτό και έφυγα. Τα ξέρω. Εγώ ευτυχώς έβλεπα που πήγαινε το πράγμα, οπότε έφυγα νωρίτερα. Και καλά έκανες. Ναι. Εδώ, εμείς ασχολούμαστε με διάφορες. Είναι μπροστά, δεν τον βλέπω καλό. Καλός είναι. Ο μικρός αυτός κάνει θαύματα, να ξέρεις. Ναι. Το δεξί μου χέρι είναι. Μπροστά στο Range Rover. Όχι, αυτό εδώ πέρα, ο οδηγός μας. Όχι, στο Range Rover λίγο. Α, ο Range. Καλός είναι και αυτός. Ωραία. Να μου γνωρίσεις, να συστήσεις λίγο τα ονόματα πάλι στο τέλος. Θα τους πούμε όλους τώρα μόλις πάμε στη βίλα. Η μνήμη. Κατεβαίνω. Κατέβαινε. Όχι. Κατεβείτε. Αυτόματα, ε. Ναι. Περίμενε πάνω, σου φέρω το ειδικό σου κλειδί εδώ στο ένα λεπτάκι. Ποιο? Έχουμε ειδικό κλειδί για να μπεις μέσα, δεν έχουμε ό,τι κλειδί να είναι. Ναι, δεν είναι κλειδί εδώ, δεν είναι κλειδαριά. Λέπεις, περίμενε, σου φέρω εγώ κλειδί. Δεν μπορώ να πράσω. Αυτό και νομίζω ήρθε η ώρα για το ψυγείο. Πάμε. Για το? Το ψυγείο, το ψυγείο. Με... Την έκπληξη. Μια εκπληξούλα, ναι. Είναι το προσωπικό μου δωμάτιο του Playroom που λέμε. Boss. Έλα. Ο άλλος εκεί τον έχει... Θα τον εστάξω αυτό να δεις. Είναι καινούργιος. Σίτα. Έτσι πρέπει. Έτσι. Και εδώ είναι... Από το ταξίδι, μην πιστεύω. Όχι. Το αγαπημένο μου Playroom εδώ. Τι λες, το έχω δει σε ταινίες μόνο αυτό. Ψυγείο στο μάτι. Θα δεις τώρα. Για το τέλος αφεντικό εδώ πέρα μπροστά, για το τέλος. Ναι. Λοιπόν. Καλό ήταν αυτό. Σηκώνει τα χέρια ψηλά μετά. Ακριβώς. Καλό ήταν. Είδες πρώτο πράγμα έχουμε εδώ πέρα. Εδώ έχουμε κάτι αντιδραστήρες. Εδώ δουλεύουμε ένα άλλο προϊόν. Θα σου πούμε και γι' αυτό. Ναι. Στο meeting. Με τη σειρά. Ναι, όλα, όχι όλα μαζί, για να μην πελαγώσεις. Με πολλά. Ναι, αυτό να τα εμπειδώσω. Και τώρα ήρθε η ώρα να πάμε στο Playroom. Playroom. Για μπες εδώ. Wow. Για δες εδώ πέρα. Yeah. Έχω εδώ Taser 10.000 volt. Αυτό εδώ πέρα. Ιστορία. Έχω μετά μπαταρίες από αυτοκίνητο. Αντίθετη πόλη, ε. Ναι. Το πιάνω από τις ρόγες με τα κροκοδυλάκια και αντεγιάσω μετά. Έχουμε αέριο για να εισπνεύσει και να πεθάνει. Έχουμε βενζίνες, να τον κάψουμε ζωντανό.
Έχουμε βαρέλια για να το βάλουμε μέσα, να το ρίξουμε τριχλωρικό οξύ για να το κάψουμε και να μην το βρούμε ποτέ. Βλέπω για να τον τραβάτε, ε. Φυσικά, φυσικά. Έχουμε και εκεί πέρα να τον κρεμάσουμε. Και το καλύτερο να το πω αφεντικό. Έστω και το καλύτερο. Για πει, για πει. Το στείλουμε εδώ πέρα. Και με μια σφαίρα. Αυτά να τεινάζονται. Α... Αλλά αυτό το έχουμε... Είναι καλό εδώ μέσα στο... Ναι, ναι, είναι ειδικά διαμορφό. Βλέπεις τα πλακάκια που έχει. Βλέπω, το βλέπω. Είναι ειδικά για πυρκαγιές, για τέτοια πράγματα. Για εκρήξεις, για μικρά. Για εκρήξεις, ναι, ναι. Ουσιαστικά αυτό τώρα είναι τώρα 10 μέτρα κάτω από την γη είμαστε τώρα, οπότε δεν καταλαβαίνει. Κάθε φορά που το κάνουμε αυτό πρέπει να διάσουμε όλο τον χώρο, να μην υπάρξουν βλάβες. Ναι, ναι, δεν καταλαβαίνει Κριστό εδώ πέρα. Λογικό. Είναι και κουλική αυτή από πάνω εδώ. Ναι, ναι. Για πάμε λίγο πάνω, γιατί... Πάμε πάνω, να κάνουμε καμιά δουλίτσα. Ακολουθώ, ακολουθώ. Πάνω, πάνω, πάνω.